κλείδωσε το ειδικό προστατευτικό πλαίσιο για τις συντάξεις χειρίας σε περίπτωση θανάτου από φυσικές καταστροφές, εγκύκλειος που εξειδικεύει νομοθετική διάταξη, η οποία είχε ψηφιστεί στα τέλη του 2018, ξεκαθαρίζει πως ο επιζών σύζυγος και τα ορφανά παιδιά δικαιούνται ολόκληρη, δηλαδή το 100% της σύνταξης του θανόντα, αν ο θάνατος ασφαλισμένου ή του συνταξιούχου προκλήθηκε από φυσική καταστροφή. Κοιτάξτε, πράγματι, την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουλίου που πιστώνονται οι συντάξεις του μηνός Αυγούστου, καθώς προπληρώνονται, δεν είδαν διαφορά στους λογαριασμούς τους οι κύριοι και οι κύριες που λαμβάνουν σύνταξη χειρίας για θανάτους μετά τις 13 Μαΐου του 2016 με τον νόμο 4387 με τον νόμο Κατσούγκαλου. Αυτό συνέβη διότι οι σχετικές εγκύκλοι ολοκληρώθηκαν και εκδόθηκαν μέσα στο μήνα Ιούλιο. Η εκτίμηση από το Υπουργείο Εργασίας μετά από τηλεφωνικές επαφές που έχω και εγώ προσωπικά είναι ότι πιθανότατα τέλος Αυγούστου με την σύνταξη του μηνός Σεπτεμβρίου θα πιστωθούν οι διαφορές και μάλιστα αναδρομικά από τον Μάιο του 2019. Να θυμίσουμε στους τηλεθεατές ότι με νόμο που ψηφίστηκε λίγο πριν τις εθνικές εκλογές, τον 46-11 του 2019, αποφασίστηκε και πάλι η σύνταξη χειρίας να ανέρχεται στο 70 και όχι στο 50% τη σύνταξη του θανόντος ή τη σύνταξη που δικαιούται ο θανόν και μάλιστα και άλλη μια διαφορά, όχι στο ποσό που έπαιρνε ο θανόν ή η θανούσα μετά τον νόμο Κατρούγκαλου ή επανυπολογιζόμενο, αλλά στο ποσό που έπαιρνε πριν τον νόμο Κατρούγκαλου ή σε κάθε περίπτωση στο ποσό που μετά τη σύγκριση παλαιού και νέου ποσού είναι το συμφερότερο για τον χείρο ή την χείρα. Άρα λοιπόν διπλό το όφελος και από το 50 στο 70% και στο μεγαλύτερο εκ των δύο ποσών. Το κακό είναι ότι ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί διαδικαστικά. Η εκτίμηση είναι πάντως ότι τέλος Αυγούστου με τη σύνταξη του μηνός Σεπτεμβρίου θα πιστωθεί η διαφορά, θα μεγαλώσει η σύνταξη των χείρων που λαμβάνουν σύνταξη χειρίας και θα πάρουν και αναδρομικά από το Μάιο του 2019. Επίσης, να τονίσουμε ότι υπάρχει μια διάταξη, την οποία δεν την είχαμε προσέξει ενδεχομένως πολύ, ότι για συντάξεις θανόντων σε φυσικές καταστροφές το 2019, ο χείρος ή η χείρα δικαιούται το 100% της σύνταξης. Είναι μια ειδική διάταξη. Δηλαδή, όταν κάποιος χάνει τον άνθρωπό του σε μια φυσική καταστροφή από αυτές που χτύπησαν τη χώρα μας το 19 ή το 18 ή το 17 σε πλημμύρες σεισμούς, εκεί ο χείρος ή η χείρα θα δικαιούται το 100% της σύνταξης. Άρα λοιπόν, ραντεβού στα τέλη Αυγούστου, περιμένοντας να υλοποιηθεί αυτή η δέσμευση, η οποία θα δώσει ανάσα σε χιλιάδες χείρους και χείρες που θα δουν το ποσό της σύνταξης να αυξάνεται και βέβαια δημιουργείται και μια ασφάλεια δικαίου σε αυτούς τους ανθρώπους. Διότι καταργείται το ηλικιακό όριο και οι κύριοι που χάνουν τον σύζυγο ή τη σύζυγό του σε πολύ μικρή ηλικία δεν διατρέχουν τον. Ταυτόχρονα, θέμα χρόνου είναι η έκδοση της ψηφιακής σύνταξης μετά το αποτέλεσμα της διυπουργικής σύσκεψης μεταξύ των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατά τη διάρκεια της οποίας αποφασίστηκε η επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης συντάξεων μέσω της εισαγωγής του αριθμού ΑΜΚΑ στη βάση δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος Μητρώου Πολιτών. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, με αυτόν τον τρόπο τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και συγκεκριμένα οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης θα μπορούν να λαμβάνουν την πληροφορία και να ψηφοποιούν όλα τα δεδομένα προκειμένου να γίνεται πλέον αυτοματοποιημένα η έκδοση της ψηφιακής σύνταξης. Είναι όντως ένα θετικό βήμα η ψηφιακή σύνταξη, αλλά εγώ κρατάω αρκετές επιφυλάξεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα σε βραχυπρόθεσμο χρονικό διάστημα. Τι εννοώ? Δεδομένου ότι όλοι όσοι συνταξιοδοτούνται αυτή την περίοδο ή θα συνταξιοδοτηθούν το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα έχουν και χρόνο ασφάλισης, ο οποίος δεν είναι μηχανογραφημένος. Δηλαδή όσοι έχουν χρόνο ασφάλισης στο ΙΚΑ πριν το 2001, έχουν καρτέλες στις λεγόμενες ΔΑΤΕ, οι οποίες δεν είναι μηχανογραφημένες. Θεωρώ δύσκολο να λάβουν με αυτόν τον τρόπο ψηφιακή σύνταξη άμεσα. Γι' αυτό και το νομοσχέδιο προβλέπει μια μεταβατική περίοδο τουλάχιστον στον Ιούνιο του 2020-2021. Για τους νέους ασφαλισμένους, όλους όσοι πρωτοασφαλίστηκαν από το 1993 και μετά, τα πράγματα είναι εύκολα. Καλά, δεν είναι. Καλά, καλό σύστημα, δεν είναι. Μητσοτάκη, δεν εφαρμόζει. Ναι. Εντάξει. Δεν είμαι συνταξιούχα, δεν παίρνω τίποτα. Εντάξει, αλλά όταν θα έρθει η στιγμή για να βγαίνει σε σύνταξη. Μα δεν βγαίνω, παιδί μου, είμαι σε μεγάλη ηλικία. Και δεν με δίνουν. Έχω εργαζόμενα μεροκάματα και δεν μου δίνουν τίποτα. Με την αναλογία να δώσουν και εμάς κάτι. Αυτό ούτε το συζήτησε ποτέ η Ελλάδα εδώ να το κάνει θέμα.